Coach Χριστόφορος Λιβαδιώτης, ετοιμάζεστε για το ταξίδι στη Φιλανδία, πότε φεύγετε? Αύριο το βράδυ. Λοιπόν, πολύ σημαντική νίκη σήμερα, θεωρώ και από πλευράς ψυχολογίας, έτσι για σας. Πώς το είδες τη σημερινή επικράτηση για την ομάδα σας? Κάθε νίκη είναι σημαντική σε αυτόν το μαραθώνιο. Σίγουρα ο Απόλλωνας μας έβαλε δύσκολα, έκανε μια καλή εμφάνιση και το αξίζω συγχαρητήρια. Προφανώς και δεν είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας μου. Αλλά όμως το αναμένω αυτή την περίοδο με τα τόσα πολλά παιχνίδια, με τα τόσο πιεσμένο πρόγραμμα, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε έτσι μια σταθερή απόδοση. Κρατάμε τη διαχείριση που κάναμε στο τέλος, την ηρεμία που είχαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Και έχουμε χρόνο μπροστά μας για να βελτιωθούμε, το κυριότερο να ξεκουραστούμε για να είμαστε αυτοί που πρέπει όταν πρέπει. Με την Ευρώπη να ξεκινά θετικά, αλλά μετά να έρχονται οι τρεις ήττες και να μένετε εκτός συνέχειας και στο πρωτάθλημα να έχετε δεχτεί μια ήττα σήμερα, η πίεση, πώς είναι η ψυχολογία στην ομάδα και πώς θα διαχειριστείς εσύ ο coach τη ψυχολογία εν ώψη της συνέχειας που είναι πολύ δύσκολη? Όλοι σας κυνηγούν, είστε οι προαθλητές. Νομίζω το κάλυψες από μόνος σου πολύ σωστά, Ηρόδοτε. Εντάξει, η ομάδα έχει κερδίσει τους τελευταίους τρεις τίτλους που έχουν παιχτεί, το πρωτάθλημα, το κύπελλο και το Super Cup. Προφανώς και όλοι θέλουν να κερδίσουν τον πρωταθλητή. Σίγουρα δεν είναι εύκολη η διαχείριση. Πρέπει να βρεις τρόπους να βρεις κίνητρα και να κρατάς τους παίχτες σου σε γρήγορση. Εμένα πρώτο μου μέλημα προσωπικά αυτή την περίοδο ήταν πώς να διαχειριστώ την ομάδα, να επιστρέψουν πίσω κάποιοι παίχτες που ήταν έξω, να μην έχουμε κάποιους άλλους τραυματισμούς, να ξεκουράσουμε την ομάδα σιγά σιγά για να την μοντάρουμε εκεί που πρέπει.